Στους τελικούς τους χρήστες που είναι οι πολίτες πρώτα απ' όλα της Καλλιθέας και του Μασχάτου και βέβαια όλες τις Αττικής. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τα έργα για τα αντιπλημμυρικά και για την οδοποιία που είναι απαραίτητα σε αυτό το σημείο, στο Θαλερικό Δέλτα. Ξέρουμε τα προβλήματα που τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται με το παραμικρό πια. Βέβαια. Ξεκινούν άμεσα. Λοιπόν, θεωρητικά από τις 15 του μήνα που έχει εγκατασταθεί πλέον η εταιρεία που ξεκινάει το έργο, εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει το δρόμο και από χθες. Θέλω να δείξουμε, να γυρίσουμε σιγά σιγά και να πούμε. Βεβαίως. Είναι εντυπωσιακό αυτό που θα γίνει. Ο δρόμος που όλοι ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτό το τμήμα της πόλης? Από το τέλος του 70 εκεί. Από το τέλος του 70. Τότε ξεκίνησαν αυτά. Αυτός ο δρόμος γκρεμίζεται και τι γίνεται? Κοιτάξτε κάτι. Εμείς εδώ που βρισκόμαστε είναι μια έκταση περίπου 1000 στρεμάτων η οποία είναι μπαζωμένη. Τα πρώτα 500 στρέμματα μπαζώθηκαν την περίοδο της Χούντας και τα επόμενα κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάνω σε αυτό που μπαζώσαμε, φτιάξαμε έναν υπερυψωμένο δρόμο, αυτό που βλέπετε εδώ, περίπου 4 μέτρα ύψος σε κάποια σημεία. Που ενοχοποιείται πολύ για την επιβάρυνση σε σχέση με τις πλημμύρες, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, από τη στιγμή που καταλήγουν εδώ τα δύο μεγαλύτερα ποτάμια της Αττικής, ο Κηφισός και ο Ηλισσός. Καταλήγουν πάνω σε ένα μπάζωμα. Αποτέλεσμα, με την παραμικρή βροχή επιβαρύνεται η περιοχή. Βέβαια, γίνανε τα έργα κάποτε που είχαν γίνει στον Κηφισό, αλλά ούτε σε αυτό το έργο φερθήκαμε καλά. Ρίξαμε εκεί όλα τα νερά της Αττικής. Σημείωση να πω ότι στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, σας το ξαναλέω, της Γέφυρας, οι ζημιές οι μεγάλες στον Κηφισό από πρόπερση δεν έχουν αποκατασταθεί. Φοβάμαι ότι αν έχουμε μια μεγάλη νεροποντή θα θρυνήσουμε θύματα. Για το λέω συγκεκριμένο σημείο, αν μιλάτε για τη Λάμπρου Κατσόνη, γιατί γι' αυτό μιλάμε, ξέρετε ότι η περιφέρεια Αττικής, παρόλο που δεν όφιλε, έκανε πολύ σοβαρή επέμβαση, πάνω από 5,5-6 εκατομμύρια, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την τοπική ζημιά. Δεν μοιράζω ευθύνες, απλά επισημαίνω κάτι. Σας λέω τι κάναμε κι εμείς όμως. Mm-hmm. Τι κάναμε κι εμείς. Κάναμε άμεση επέμβαση. Για το δικό μας. Από ό,τι βλέπετε, αυτό λειτουργεί ως τείχος. Ναι. Ο δρόμος αυτός λειτουργεί ως τείχος. Φράγμα. Ακριβώς. Και έχει αποτέλεσμα δύο πράγματα. Το ένα είναι αποκλείει την πρόσβαση των πολιτών από τη μια μεριά της πόλης στην άλλη. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι κίνδυνος θάνατος για τις πλημμύρες, γιατί δεν αφήνουν τα νερά να φύγουν. Άρα τον γκρεμίζεται το δρόμο. Υποχρεωτικά φεύγει ο δρόμος, γκρεμίζεται ο δρόμος και δημιουργείται καινούριος δρόμος προς τη μεριά της θάλασσας, εδώ δηλαδή μπροστά μας ακριβώς. Ο Πέτρος, αν μπορεί να μας βοηθήσει να γυρίσει λίγο την κάμερα, να δούμε το κάτω μέρος, εδώ ακριβώς. Εδώ ακριβώς. Δηλαδή μετατοπίζεται 90 μέτρα προς τη μεριά της θάλασσας. Mm-hmm. Και εκεί ακριβώς που είναι σήμερα ο δρόμος, φτιάχνεται ένα μεγάλο υπόγειο κανάλι. Πόσα μέτρα θα σκάψετε κάτω? Θα είναι σε φάρδος 35 μέτρα, αλλά θα είναι όλο το μήκος του δρόμου. Mm-hmm. Όλο το μήκος του δρόμου, δηλαδή από τη Συγκρού μέχρι την Εθνική Οδό. Λοιπόν, και εκεί θα γίνουν εγκαταστάσεις με μηχανήματα και τα λοιπά, έτσι ώστε να μπορούν εκεί να τραβάνε από εκεί το νερό. Όλα τα νερά, λοιπόν, εξαιρετικό το έργο, θα ανακουφίσει σαφώς ακριβώς τους κατοίκους της περιοχής. Ακριβώς όλα τα νερά της περιοχής θα καταλήγουν σε αυτό το ξηρό κανάλι και με τα μηχανήματα που θα υπάρχουν και τα λοιπά θα μπορούν να διοχετεύεται προς τη θάλασσα μέσω των ποταμών. Ήμουνα πιτσιρικάς και έκανα αυτό το ρεπορτάζ και έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου. Γι' αυτό σας το λέω. Τα δικά σου μαλλιά, Γιάννη, άσπρισαν και γρήγορα. Εγώ λέω επιτέλους μετά από 40 χρόνια θα αποκατασταθεί μια αδικία και από άποψη ασφάλειας για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και άποψη προσβασιμότητας. Υπάρχει όμως ένα θέμα που πρέπει να το αναφέρουμε για να προετοιμάσουμε τους κατοίκους. Ναι, μεν το έργο είναι κομβικό, είναι πολύ σημαντικό, θα λύσει πολλά προβλήματα. Για να πάμε λίγο να δούμε πώς θα είναι η κυκλοφορία σε αυτόν τον δρόμο που εξυπηρετεί όσους ταξιδεύουν από Πειραιά προς Αθήνα μέσω Συγκρού ή προς Γλυφάδα μέσω Παραλιακής, που ήδη τις ώρες αιχμής είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος. Θα ήθελα να το φανταστούμε, με τρόμο θα το φανταστώ εγώ, γιατί τον χρησιμοποιώ και λοιπόν, συχνά μαζί. Λοιπόν, πρώτον, πρέπει να πούμε ότι η Εθνάρχου Μακάριου, δηλαδή η παλιά Ποσειδώνος, ο χαμηλός δρόμος που σήμερα εκεί που περνάει το τραμ, να δώσω να καταλάβετε, αυτός ο δρόμος δεν θα πειραχτεί. Απλά θα αναβαθμιστεί αισθητικά μετά το τέλος του έργου. Άρα η μία δίωδος δεν πειράζεται καθόλου. Το πρώτο κομμάτι που θα αρχίσει να κλείνει και θα έπρεπε να το είχαμε κλείσει από σήμερα, αλλά θα σας πω γιατί δεν το κάναμε, είναι οι παράπλευροι δρόμοι που χρησιμοποιηθήκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή είναι οι δρόμοι που βλέπουμε τώρα. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι από τα κυκλάκια του ΣΕΦ
Όποιος θέλει να έρθει από τον παράδρομο και να βγει στο Τέικβοντό, χρησιμοποιεί αυτούς τους δρόμους. Ναι. Αυτό θα κλείσει άμεσα. Άμεσα. Δεν το κλείσαμε για έναν και μοναδικό λόγο. Όλη αυτή την εβδομάδα προσπαθώ να ενημερώσω την τοπική κοινωνία, τις δημοτικές παρατάξεις, τους εμπορικούς συλλόγους. Για να ενημερώσουν τους πολίτες. Να είναι και αυτοί έτοιμοι για να κάνουν και τις δουλειές. Θα ακολουθήσει όμως ένα εξάμηνο το οποίο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο σε σχέση με την κυκλοφορία. Σαφώς, αλλά δεν είναι για τώρα. Είναι για τον επόμενο χειμώνα που μας έρχεται. Εκεί πράγματι θα έχουμε ένα εξάμηνο το οποίο ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθεί. Μόνο για την Άρχου Μακαρίου. Και μακάρι να γίνουν όλα αυτά. Μακάρι να έχουμε ένα κίνητρο να το σκεφτόμαστε. Λάξτε, είναι το μεγάλο στοίχημα για μας. Πρέπει 15 Φεβρουαρίου του 19 να το παραδώσουμε στους πολίτες. Μια μέρα μετά την ημέρα των ερωτευμένων. Όχι, είναι 21 μήνες η διάρκεια, 15 μήνες. Έτυχε. Ναι. Εμείς με όλη μας την καρδιά σας ευχόμαστε. 15 να υπογράψαμε φέτ και θα πρέπει να μέχρι 15 να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το έργο. Να σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Πολιτική επικαιρότητα. Ο κύριος Βασίλης Τσίρκας. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Κώστας Κρέκας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σας. Και ο κύριος Αναστάσιος.